Γεια σας φίλοι μου, Κυριακή σήμερα, απαγορευμένο ακόμα το ψάρεμα και ένα ακόμα βίντεο στη σειρά, όπως την έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολύ φίλοι, επιμορφωτικών, επεξηγηματικών βίντεο που δίνουν λύσεις στις απορίες σας. Και μετά από παράκληση αρκετών φίλων θα μιλήσω για τις σιλικόνες, να εξηγήσω μερικά πράγματα. Και ξεκινάω πρώτα να πω ποια είδη σιλικόνες, ποια είναι τα είδη, τα πιο συνθέστερα είδη σχηματικά σε σιλικόνες που θα συναντήσουμε στα καταστήματα που θα πάμε. Έτσι. Το πρώτο είδος είναι και το πιο διαδεδομένο, είναι οι σιλικόνες, οι saddle tails. Αυτές που έχουν πίσω ένα κουπάκι, είτε είναι σε αυτή τη μορφή έτσι στρογγυλεμένο, είτε είναι σε αυτή τη μορφή πιο πεπλατισμένο. Λοιπόν, οι επόμενες σιλικόνες που θα συναντήσουμε είναι οι σιλικόνες, οι λεγόμενες οι jerk suds, ή όπως πολλοί θα τις δούνε, οι λεγόμενες slag, οι γυμνοσάλιαγγες που είναι με μυτερή ουρά και θυμίζουν ένα κομμάτι ψαριού ή ένα χελάκι. Και μετά, σε αυτή την κατηγορία των jerk suds, είναι και αυτές που έχουν τη διχαλωτή ουρά πίσω, είτε με αυτή τη μορφή, είτε με αυτή τη μορφή. Υπάρχουν και κάποιες άλλες σιλικόνες που εξειδικεύονται για γλυκό νερό, κάποιοι φίλοι τις χρησιμοποιούν και στο θαλασσινό, στη θάλασσα, οι λεγόμενες curly tails, από το κατσαρό, όπως λέει τη ουρά τους, κατσαρώνει. Και τώρα τελευταία έχουν εμφανιστεί και κάποιες σιλικόνες οι οποίες είναι από μιμήσεις καραβίδας ή γαρίδας, να σου το πω έτσι. Και φυσικά έχουν βγει και σιλικονούχα καβουράκια, αλλά οι πιο συνηθισμένες είναι οι δύο πρώτες κατηγορίες, αυτές με το κουπάκι πίσω, έτσι, η πάντλ και η τζέρκ. Λοιπόν, πώς τις αρματώνουμε? Ποιο αμολυβοκεφαλή, γιατί πάμε τώρα στις μολυβοκεφαλές. Μολυβοκεφαλές υπάρχουν πολλές. Υπάρχει μορφή bullet, σαν μια σφαίρα, κονική. Υπάρχει η πιο απλή μορφή που είναι η μπάλα με το αγκίστρι περασμένο απάνω. Υπάρχει η μορφή το αυγουλάκι. Υπάρχει το τυμπανάκι, είναι δηλαδή κυκλικό και πεπλατισμένο στην άκρη με ψηλό ή πιο χοντρό αγκίστρι. Υπάρχει η πεπλατισμένη σφαίρα, πεπλατισμένος κύκλος μάλλον, που μπορεί να έχει ματάκια. Υπάρχουν άλλες που είναι τριγωνικές, εχμές βέλους, που μπορεί να έχουν και δεύτερο κρυκάκι για πέρασμα κλέφτη. Μυτερές. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Έτσι εγώ σας δείχνω μια μικρή ποικιλία από αυτές που έχω. Και μας πιάνει πονοκέφαλος ποια να συνδυάσουμε, με ποια σιλικόνη,
Και όλα αυτά. Λοιπόν, αν είμαστε τυχεροί, πάμε σε ένα κατάστημα και παίρνουμε συγκεκριμένη μάρκα, έτσι, την εταιρεία τυφής, της Black Mino, οι οποίες είτε έρχονται σε κόμπο, δηλαδή κεφαλή, αγκίστρι και σώμα σιλικόνης ολοκληρωμένο, ή μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό εμείς το νούμερο το σώματος σιλικόνης, την κεφαλή και το νούμερο του αγκιστριού. Έτσι έχουν νούμερα πάνω, μας βοηθάνε πάρα πολύ εύκολα και μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό, δηλαδή στο ίδιο σώμα, εδώ όπως το βλέπετε, έχει στο κόμπο μία μολυβοκεφαλή, αυτή εδώ που είναι 6 γραμμάρια, για να τη βυθίζουμε πιο γρήγορα και να την πετάμε και πιο μακριά, και το ίδιο σώμα με το ίδιο αγκίστρι έχει τοποθετηθεί σε μία μολυβοκεφαλή, του έχουν τοποθετήσει μάλλον μία μολυβοκεφαλή 3 γραμμαρίων, για να βυθίζεται πιο αργά, σε πιο ρηχά, ή να δώσουμε πιο αργό ρυθμό βύθισης αν τα ψάρια τρώνε στον αφρό και στα μεσόνερα, και οι προηγούμενοι με τα περισσότερα γραμμάρια, για να κατέβει πιο γρήγορα, να περάσει το λιάνωμα, να μην τζακίσουν, για να φτάσει κάτω στα στυροπούλια ή στα λαβράκια που δουλεύουν στον πάτο, τις κορπίνες ή οποιοδήποτε άλλο πατόψερο από τα μεσόνερα και κάτω. Υπάρχουν τώρα σιλικόνες οι οποίες μπορεί το σώμα τους να φαίνεται παχύ εκ πρώτης όψεως, όπως αυτή εδώ, αλλά αν την τεντώσουμε θα δείτε ότι το κεντρικό σημείο που περνάει το αγκίστρι είναι πάρα πολύ λεπτό, και το άλλο έχει πάρα πολλές ραβδώσεις, εξογκώματα απάνω, ώστε να δημιουργεί όσο περισσότερες δονήσεις και να κάνει όσο πιο φυσική κίνηση γίνεται στη σιλικόνη, πιο δελεαστική, έτσι. Είναι οι σιλικόνες που προορίζονται για μικρούς θηρευτές, όπως είναι τα κοκάλια, τα σιροπούλια, τα λιτσομελάνουρα, τα μελανούρια, μικρά τονοειδή, ροφοειδή, πέρκες, έτσι, κι άλλα μικρά. Λοιπόν, τώρα, ποιο είδος κεφαλής θα πρέπει να βάλουμε στην κάθε σιλικόνη απάνω, εξαρτάται, έτσι, από το είδος της σιλικόνης που θα αρματώσουμε. Δηλαδή, μία σιλικόνη που είναι πάντλ και είναι π.χ. 7 εκατοστά, και μία σιλικόνη που έχει το ίδιο μέγεθος, έτσι, το ίδιο μήκος, και είναι με διχαλωτίουρα, δηλαδή μία είναι paddle tail και άλλη είναι jerk, έτσι, ή fish fish, πως τη λένε αυτοί όπως την ονομάζουν, ή είναι slug στο ίδιο μέγεθος. Λοιπόν, και πείτε ότι θέλουμε να τις κατεβάσουμε αυτές τις σιλικόνες, να τις ρίξουμε και να ψαρέψουμε ένα λιμάνι που έχει βάθος 9 μέτρα και θέλουμε να κατεβαίνουν και να φτάνουν μέχρι κάτω στο βυθό. Θα βάλουμε την ίδια μολυβοκεφαλή? Όχι. Σε αυτήν εδώ, επειδή η ουρά φέρνει μεγαλύτερη αντίσταση, θα βάλουμε μια μολυβοκεφαλή, αν θέλουμε να κατεβαίνει γρήγορα και να φτάνει τα 9 μέτρα κάτω, μια μολυβοκεφαλή κονοειδή, όπως τη βλέπετε, μια μπούλετ όπως τη λένε, και θα χρησιμοποιήσουμε 14 γραμμάρια. Σε αυτή εδώ θα τοποθετήσουμε μια ίδια κεφαλή, την ίδια ακριβώς κεφαλή, αλλά σε 10 γραμμάρια, γιατί αυτή εδώ δεν έχει πίσω κάτι να φέρνει αντίσταση, είναι σχεδόν ευθεία, θα φύγει σφαίρα κάτω. Άρα θέλουμε να κατεβαίνουν και οι δύο, αλλά να έχουν σχεδόν το ίδιο ρυθμό βύθισης. Αν τώρα θέλουμε να επιταχύνουμε, φυσικά θα αυξήσουμε το βάρος. Αν αυτή θέλω να την επιβραδύνω, θα χρησιμοποιήσω μία μολυβοκεφαλή 14 γραμμάρια, αλλά το σχήμα της θα είναι στρογγυλό. Τέτοιο. Γιατί η στρογγυλή μολυβοκεφαλή, η μπάλα, φέρνει μεγαλύτερη αντίσταση μέσα στο νερό και επιβραδύνει. Και συνήθως αυτού του τύπου τις μολυβοκεφαλές,
τις σιλικόνες με το πεδιλάκι πίσω, οι περισσότεροι τις αρματώνουν, προτιμούν να τις αρματώσουν με την πύλια. Έχει που έχει το πεδιλάκι πίσω που αργεί να κατέβει, φέρνει και αντίσταση μπύλια μπροστά και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και να τις ψαρέψουν σχεδόν αφρωτά με την κόντρα που φέρνει με γρήγορη ή μέτρια ανάκτηση, γιατί αν τοποθετήσουν μία μολυβοκεφαλή π.χ. τέτοια που είναι στα ίδια γραμμάρια με την προηγούμενη, αυτή που είναι τριγωνική, θα κατέβει ακόμα πιο γρήγορα κάτω. Βέβαια οι τριγωνικές κεφαλές έχουν πλεονέκτημα ότι όταν εμείς τζερκάρουμε, γι' αυτό είπα jerk tails, δίνουμε την κίνηση εμείς στη σιλικόνη σε σχέση με μία μπύλια στρογγυλή που θα κινηθεί όπως τη σηκώσουμε απάνω, απάνω. Θα κατέβει, θα τη χτυπήσουμε αριστερά, θα πάει αριστερά. Τη χτυπήσουμε δεξιά, θα πάει δεξιά, τραβώντας με τη μύτη του καλαμιού. Και θα πρέπει να δίνουμε εμείς την κίνηση. Οι συγκεκριμένες, οι τριγωνικές, οι ελλειπτικές, οτιδήποτε έχουν εσοχή ή π.χ. αυτή εδώ που είναι dart, έτσι, έχει αυλάκια από την κάτω μεριά, όταν εγώ θα κάνω το twitch ή το jerk, το μεγάλο ή το μικρό, θα κινήσει τη σιλικόνη με ερατικό τρόπο, φεύγοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα που θα την πετύχει στη βύθιση το χτύπημα από το καλάμι, η κίνηση που θα δώσω εγώ από το καλάμι. Έτσι δημιουργεί περίεργη κίνηση στη σιλικόνη, μη συμμετρική όπως λέω εγώ που της δίνει η προηγούμενη η στρογγυλή, που θα της δώσει λιγότερες πιθανότητες να κάνει κάποια παράξενη κίνηση ώστε να εξιτάρει τα ψάρια να χτυπήσουν. Λοιπόν, οπότε έχουμε παράγοντα είδος σιλικόνης, σώμα σιλικόνης και μολυβοκεφαλή, είδος μολυβοκεφαλής και ανάλογα γραμμάρια, έτσι, και πόσο γρήγορα ή αργά θέλουμε να πλέψει, συνδυασμός όλων αυτών και διαφοροποιούμε ένα σώμα σιλικόνης παντρεύοντάς το με διαφορετικές κεφαλές, να δώσουμε διαφορετικές κινήσεις, όπως λέω εγώ, διαφοροποιούμενες κινήσεις, και φυσικά μετά με τη διαφοροποίηση που κάνουμε και εμείς να δώσουμε περισσότερα μοτίβα κολύμβησης στην ίδια σιλικόνη, έτσι, με ταχύτητα διαφορετική βύθισης, με διαφορετική κίνηση και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μεγάλος συλλογισμός πώς, τι, γιατί, και φυσικά πάντα δοκιμάζουμε σε καθαρά νερά και έχοντας τη δυνατότητα σε ένα μόλο ή σε μια παραλία που μπορούμε να είμαστε, να έχουμε κάποια οπτική επαφή με τη σιλικόνη μας, πώς θα λειτουργήσει με τις διάφορες κεφαλές. Στη χειρότερη περίπτωση γεμίστε την πανιέρα, όπως λέω εγώ, και τραβήξτε, ή η τυχερή, βάλτε την υποβρύχια κάμερα στην πισίνα και περάστε τη σιλικόνη με διάφορες μολυβοκεφαλές, όπως βλέπουμε στα διάφορα βίντεο, για να δείτε ποια ταιριάζει καλύτερα, ποια δίνει πιο φυσική κίνηση, ποια διαφοροποιεί υπερβολικά την κίνηση και δεν μοιάζει πλέον η σιλικόνη με ό,τι ήταν πριν και το κάνει κάτι πιο παράξενο, μπορεί να κινήσει την προσοχή του ψαριού. Ακόμα και ανάμεσα στις ίδιου μεγέθους, ίδιου είδους σιλικόνες, να σου το πω έτσι, από εταιρεία σε εταιρεία και από μοντέλο σε μοντέλο διαφοροποιείται ο ρυθμός βύθισης από το ίδιο το σώμα της σιλικόνης, γιατί υπάρχουν σιλικόνες που είναι καθαρές τελείως, καθαρή σιλικόνη, μαλακιά τελείως, είναι αυτές που κόβονται με το παραμικρό άγγιγμα ή ακόμα και ένα σπαράκι μπορεί να σου κόψει από πάνω ένα κομμάτι από την ουρά ή από το σώμα, οι οποίες έχουν στάνταρ ρυθμό βύθισης και θα κατέβουν κάτω.